πατέρας ο Βαγγελιάκος έκανε τρεις τετραετίες δήματος. Μία ήταν λίγο παραπάνω, εδώ ήταν 13 χρόνια τέλος πάντων. Χάσατε τις εκλογές με τη διαφορά που χάσατε. Σήμερα είσαστε απογοήτευση. Θα είσαστε πάλι υποψήφιος μετά από 4 χρόνια. Για να είμαστε καλά. Έτσι, μου πείτε να είμαστε καλά και τέτοια. Η σκέψη σας αυτή τη στιγμή, σήμερα, με τους συνεργάτες σας, με την ομάδα σας. Νίκο, καταρχάς αυτή η ερώτηση είναι λίγο δύσκολη, είναι λίγο περίεργη και αν είχα αύριο εκλογές, παράδειγμα, που σου μιλάω ειλικρινά, δεν θα ήξερα τι θα απαντήσω. Εγώ στην αρχή, μετά την ήττα και όπως έγινε και από αυτούς που έγινε, είχα σκεφτεί να αποχωρήσω. Και νομίζω και κάποια δείγματα που είχα βγάλει έξω ήταν προς αυτή την κατεύθυνση. Πολύ πολύ γρήγορα, λέτε, όταν τις επόμενες μέρες, και αυτό συμβαίνει και μέχρι και τώρα δηλαδή, έχω δεχτεί ένα τεράστιο κύμα αγάπης και από όλο τον κόσμο και στήριξης με την έννοια του να καθίσουμε και να προχωρήσουμε. Εγώ εκτιμώ ότι ένας άνθρωπος δεν είναι αυτός που πρέπει να ορίσει και να πει: εγώ κατεβαίνω για δήμαρχος. Το να κατέβει για δήμαρχος είναι η προσωπική του φιλοδοξία. Εγώ δεν είχα τέτοια φιλοδοξία και νομίζω με έξερε καλύτερα. 15 χρόνια μου λέγανε να κατέβω και δεν κατέβαινα. Εγώ δεν έχω σχέση με τον κύριο Μανάβη που ήθελε να παραγίνει δήμαρχος. Εγώ δεν κατέβαινα επί ποινή και τελικά με βγάλανε στον δρόμο. Αν η κοινωνία δει ότι είμαστε καλύτεροι, αν η κοινωνία καταλάβει ότι οι συμπεριφορές αυτές δεν πρέπει σε ένα Δήμο του 2024, ότι είμαστε καλύτεροι και αγκαλιαστούμε από ένα κόσμο για να προχωρήσουμε, τότε είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε. Έτσι. Αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό. Δηλαδή, με ένα παράδειγμα τώρα, πάρα πολλά άτομα, τα οποία δεν είχαν μπει στο συνδυασμό την προηγούμενη φορά, στις τελευταίες εκλογές, λέγοντας, ήταν πολύ κλασικό αυτό. Έλα, μόνο θα κερδίσεις, θα τους κερδίσεις, ποιοι είναι αυτοί, θα τους κερδίσεις. Και δεν μπαίνανε. Τώρα έχουν έρθει και μου λένε βάλε μας το 28. Τώρα το λέω τι να σας κάνω, ρε παιδιά. Το 28, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει μέχρι το 28. Λοιπόν, δεν είναι πραγματικά αυτό στοίχημα. Προσέξτε, δεν είναι μακριά το 28. Ένας χρόνος κύλησε. Εντάξει, εγώ αυτό Νίκο, ξεκάθαρα σε λέω. Έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά για ένα Δήμο. Για μένα είναι κρίμα, προσωπική μου άποψη, για μένα είναι κρίμα αυτό που συνέβη. Αλλά δεν έχει να κάνει. Οι κοινωνίες ξέρουν καλύτερα, αυτές αποφασίζουν. Δημοκρατία έχουμε. Αν ο κόσμος κρίνει ότι τα πράγματα. Ότι οι συμπεριφορές μας ήταν καλύτερες. Γιατί ξέρεις κάτι, Νίκο, μιλάμε συνέχεια για έργα. Τα έργα είναι και είναι εποχιακά πολλές φορές. Δηλαδή, είδες τι είπα πριν. Εγώ όταν ήρθα δεν βρήκα τίποτα. Αυτοί χωρίς να κάνουν τίποτα έχουν βρει σχολεία έργων και εκατομμυρίων. Πάρα πολύ η Δήμα και η συμπεριφορά προς τους ανθρώπους μου τρέχει πάρα πολύ. Μπορεί να κερδίσει τον άλλον χωρίς να κάνει τίποτα και μπορεί να το χάσει με τον τόπο. Συμφωνώ. Εγώ λοιπόν από όσα ακούω μέχρι τώρα, αυτό που βιώνω εγώ καταρχάς είναι ένα τραγικό. Αυτά που γίνονται είναι φοβερά, έτσι. Εγώ ξεκάθαρα πάω στα δημοτικά συμβούλια για να ακούσω αυτά που έχουν να πούνε και να σηκωθώ να φύγω. Δεν είναι εντάξει, πραγματικά είναι πολύ άσχημο το κλίμα. Συμπεριφορές για μένα αυτές δεν υπάρχουν. Δηλαδή, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπήρχαν τόσο κακές συμπεριφορές. Λοιπόν, από τώρα που υπάρχουν κακές σε μένα συμπεριφορές, μπορεί να καταλάβει ο καθένας τι γίνεται και με τον κόσμο. Έτσι. Και τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Όταν κάποιος διοικεί ένα Δήμο, πρέπει να έχει επίπεδο, πρέπει να είναι ψηλά, πρέπει να. Είναι πάρα πολλά. Το θέμα είναι πολύπλοκο. Στην ερώτηση λοιπόν που μου λες, πραγματικά σου μιλάω ειλικρινά, δεν ξέρω τι να απαντήσω. Θα θέλαμε πάρα πολύ να φύγω και φαίνεται ξεκάθαρα, εμένα στοχεύουν. Από εκεί και πέρα δεν είναι στο χέρι ούτε αυτόν και ούτε και στο δικό μου, έτσι. Αν ο κόσμος καταλάβει πραγματικά τι συμβαίνει και τι έχει συμβεί και αν ο κόσμος πιστεύει. Ότι αυτό που εμείς παλέψαμε να κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια ήταν καλύτερο και ότι αυτό που έγινε ήταν μια παρένθεση, τότε μπορούμε να μιλήσουμε. Αλλιώς θα τα πούμε αλλιώς. Θα τα δούμε.